Γεια χαρά σε όλε και όλου. Άλλο ένα πάρκια στα αριστεί εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Ολυμπιακό Πάοκ που έλεξε πριν από λίγο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Και η ισοπαλία αυτή ήταν ανούσια και γενικά το παιχνίδι ήταν ανούσιο. Αλλά είναι άλλο ένα αγώνα του Ολυμπιακού για την επικύρωση του πρωταθλήματο που κατέκτησε δίκαια και πανάξια. Αν και εφόσον σα αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα αθλητικά τα σχόλια αυτά, είτε με τη μουσική που είναι πάντα χυμαρόδης και αυθόρμητη, χωρίς πρόβες και νυφάλιος πάντα, είτε με τα βιντεάκια τα αστεία, τα καυτά, αστρονομία κλπ. Μπορείτε φυσικά να κάνετε εγγραφή, σχόλιο κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό και αυτή η εκπομπή γίνεται από το φύλαθλο προς το φύλαθλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και των προτέρων. Το εκτιμώ. Οι δύο αυτές ομάδες λοιπόν, πεσμένες τον τελευταίο καιρό, ο Ολυμπιακός επειδή κατέκτησε το πρωτάθλημα και τα έχουν φορτώσει τον κόκορα και ο Πάοκ επειδή σκέφτεται μόνο το κύπελο και αυτός τα έχει φορτώσει τον κόκορα. Λοιπόν, η διαφορά τους έμεινε, έμεινε μάλλον στους 19 βαθμούς, παρέμεινε ίδια, Εντάξει, ο Παναθναϊκό ευνοήθηκε όσον αφορά τη μάχη για τη δεύτερη θέση με τον Μπάουκ. Ανούσιο και αυτό, αλλά εντάξει. Για την ιστορία του κάτι λέει και αυτό. Παλιά εκεί έβγαινε συνήθως, δεύτερος ο Παναθναϊκό στο πρωτάθλημα. Και είναι και δεύτερο σε τίτλου πρωταθλήματα και κύπελα. Πίσω από τον Ολυμπιακό. Ακόμη όμως και αυτό τον ε, ανούσιο αγώνα. Εγώ θα τον σχολιάσω και θα πω κάποια πράγματα που θυμάμαι μέσα από το παιχνίδι και κάποια σχόλια για του παίχτε του Ολυμπιακού. Γιατί εντάξει, ο έρωτα δεν κρύβεται. Τι να κάνουμε. Τα παρακολουθούμε και αφιερώνουμε λίγο χρόνο στον αθλητισμό, στα αθλητικά, τέλο πάντων στα σπορτ και γενικά στην παρακολούθηση τη ομάδα αυτή. Να τα πάρουμε όμω με τη σέρα τα πράγματα. Ο Ολυμπιακό ο κατέβηκε με την εξή εντεκάδα και παράταξη, διάταξη μάλλον, τζολάκι στο τέρμα, Μπαγκαλιάνη και Παπασταθόπουλος στο κέντρο τη Αμήνη. Δεξί μπα ο Αντρούτσος, αριστερό ο Ρεάπτσουκ. Μαμαντούκαν στα χαφ μαζί με τον Πιέρ Κούντε. Προστά του ο Ζωάο Καρβάλιο. Έξω δεξιά ο Φαντιγκά. Έξω δεξιά ο Γκάρι Ροδρίγε. Αυτοί βέβαια παίζανε μεταξύ του, αλλάζανε θέσει. Περνούσε αριστερά ο Φαντιγκά και δεξιά ο Ροντρίγκε, και μπροστά στην επίθεση ο Τικίνιο. Για το φιλεξονούμενο πάοκ είχαμε την εξή εντεκάδα, θυμάμαι: Πασχαλάκι στο τέρμα, ο Κρέσπο με τον γκασον τον Ισλανδό κεντρικό οπισθοφύλακε, δεξί μπακο άστρε αριστερό ο νεαρός Τσαούση από τον πάοκ Β, που τον προώθησε τώρα ο Λουτσέσκου για να τον δοκιμάσει κτλ. Κατά τα ήταν Κούρτιτς και Σβάμπ στα χαφ, με το Σοάρες μπροστά του, τους μάλλον. Έξω αριστερά Μητρίτσα, έξω δεξιά Ζίφκοβιτς και στην επίθεση ο Κροάτης ο Τσόλακ. Από την πρώτη και επίθεση του αγώνα, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να χτυπήσει από τη δεξιά πτέρυγά του, με το σπουδαίο Γκάι Ροδρίγε που φυσικά θα ήθελα να μείνει στην ομάδα και όντω έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Έτσι, λόγω και τη παρουσία του μικρού του ΠΑΟΚ, από εκεί βγήκε η πρώτη επίθεση. Έλα όμω που στο καπάκι, σαν επίθεση βγήκε μια ωραία σέντρα από τον Ζήφκοβιτ που δεν τον ήθελε ο Μαρτίν στον Ολυμπιακό και τον μάζεψε ο Πάοκ και του βγήκε μια χαρά λίρα 100. Επειδή είναι τραυματιάκια δεν τον ήθελε, τον ήξερε από την Πενφίκα που τον είχε αυτή. Εντάξει, παγκίτη των παγκητών, αλλά έχει ταλέντο αυτό το παιχτάκι. Έτσι. Κοντό αυτά, μπαλαδόρο. Ωραία σέντρα. Έγκλημα ο Τζολάκη, εγκληματική έξοδο. Και ο Φιλί, ο Σοάρες έκανε το 0-1. Είχε ανοίξει τι αγκάλε του ο Τζολάκη για να μαζέψει την μπάλα και δεν είχε πάρει χαμπάρι τον Πορτογάλο που έκανε την μπουκα. Μπροστά του ήταν, δεν τον είδε. Εντάξει, αν άπειρο είναι ο μικρό. Αυτά να τα βλέπουν οι δίμονε του διαδικτύου που τον θεωρούν έτοιμο τον Τζολάκη για τον Ολυμπιακό, λέει. Είναι δυνατόν. Τι είναι ο Κασίλια. Ο Κασίλια ένα ήταν. Θα σου βγει από 19 χρονών τερματοφύλακα. Πόσο χρονό είναι. Έλα μου τώρα. Η θέση του τριματοφύλακα θέλει εμπειρία. Ο Αντώνη ο Νικοπολίδη. Καλή ώρα του. Στον Παναθηναϊκό, πότε φάνηκε. Στα 30 του σχεδόν. Με την εθνική Ελλάδο χάλαγε τον κόσμο και τον μάζεψε ο Ολυμπιακό. Τον πήρε ελεύθερο. Γιατί τον πλήρωσε όσα άξιζε. Πολλά παραπάνω από ότι ο Παναθηναϊκό, έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα παράδειγμα και μόνο, έτσι. Δεν σου βγαίνουν περιπτώσει Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι σπάνια, δύσκολα. Θέλει εμπειρία η θέση του τερματοφύλακα, πρέπει να είσαι 25, 26, 27, 28. Δεν θα βρει τερματοφύλακα 19 χρονών, ο οποίο να στέκεται και να είναι, ξέρω εγώ. Αυτό είναι ακόμα, έχει βγάλει το λύκειο ακόμη. Πέρασε περιοδεύον, εντάξει. Έλα μου, τώρα. Με το νιάνιαρο. Το γενικά το λέω, όχι το παιδί αυτό το τζολάκι. Μετά στο πέμπτο λεπτό, σούταρε αντί να ο Ροδρίγε. Εύκολα απέκρουσε ο Πασχαλάκη. Εντάξει, και άλλε χρονιέ ο Ολυμπιακό είχε εξασφαλισμένο το πρωτάθλημα. Μήνε πριν τη λήξη του πρωταθλήματο, έτσι. Πολλού μήνε. Αλλά δεν χαλάρωνε όπω φέτο. Φέτο έπαθε καθίζηση, έτσι. Αυτό το πράγμα, τέλο πάντων. Εκρηκτικό ο Κούντε. Καλό οχτάρι για Ολυμπιακό, αλλά κάνει και λαφάκια. Στι μεταβιβάσει αυτά είναι άτσαλο. Εντάξει, απ' την άλλη όμω είναι αμαρτία που δεν έπαιζε τόσο καιρό από το μπουχαλάκι που έχει μόνο ποδοσφαιρικό μυαλό και οξυδέρκεια και τίποτε άλλο, νομίζω καλύτερα ο εκρηκτικός χαφ, ο Κούντε. Έτσι. Και σέντρες άτσαλες έκανε και σου βγαίνει και εξτρέμ ο Κούντε. Πάντα κάνει αυτά ο Με τίποτα. Αλλά με τα βιβάσεις Μπουχαλάκης πολύ καλύτερος, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει και παιχνίδια στα πόδια του με την ομάδα. Δικαιολογείται ο, ο Καμερουνέζος. Λοιπόν, αλλά είπαμε ο από την Κρήτη κιόλα, Έλληνα, πρέπει να παίζει κι αυτό, κατάλαβε. Τι γίνεται. Αυτά με δεν μ' αρέσουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και εξωγήινο να είναι. Όποιο παίζει καλύτερα να παίζει. Δεν είναι επειδή είναι από το, απ, το, απ τα μέρη του Προέδρου, να πούμε, να παίζει. Λοιπόν. Έχει αδυναμία και στο ρεαπτσούκο ο Μαρτίν, αλλά θα είναι ένα έγκλημα για μένα αν δεν αποκτήσει παίκτη στη θέση του που να ξέρει ποδόσφαιρο, έτσι. Τα κλασικά, τα, τα απλά πράγματα. Σέντρα, ντρίμπλα. Κάνα Μπάμπα Ραχμάν που ήταν στον Μπάοκ, ξέρω εγώ. Θα ήταν καλό. Κάνα Ζαϊντού εννοείται τη Πόρτο. Εξαιρετικό που στον έφαγε. Αντί να τον πάρει εσύ να πούμε. Όχι βέβαια κούτρι. Ποιο κούτρι. Άμα είσαι τον κούτρι θα μπάζει από εκεί. Θα περνάει όποιο θέλει από εκεί, από εκεί, από τα δεξιά. Και από τα αριστερά σου δηλαδή. Δεν αμήνεται, είναι και τραυματιάκια. Άσε που έβριζε το Μαρτίν σαν ύποπτο χρόνο και έτυχε ο Μαρτίν να είναι κοντά και το πήρε το αυτί του και τον έχει στην μπουκα. Λοιπόν, ο Βραζιλιάνο Έλληνα, ο Κούτρι, ο Λεωνάρντο. Στο 18, ο Ζήφκοβιτ με κόντρα επίθεση λόγω των κενών στον άξονα του Ολυμπιακού, στην άμυνα δηλαδή, είχε ευκαιρία. Γενικά εδώ ότι είναι καλό κλέφτη ο Κανέ. Και σοβαρό, τακτικά έτσι πειθαρχημένο, σωστέ πάσε. Για μένα τον κρατά για να βοηθάει εκεί τον Εμβιλά, να του δίνει ανάσες. Αλλιώ παίρνει άλλο παίχτη που να μην είναι ξένο, γιατί παίρνει θέση ξένο, έτσι. Εκτό και αν βρει τώρα διαβατήριο, κάνα γαλλικό. Βρίσκουν αυτοί συνήθω οι Αφρικανοί. Αφού τα είχαν κατακτήσει όλα αυτοί οι Γάλλοι εκεί στην Αφρική. Και οι Άγγλοι, άστα. Ο Φαντιγκά αντιθέτω ήταν τακτικά απίθαρχο, θα έλεγα. Κακό έμεινε και μετά το δεύτερο ημίχρονο, την έναρξή του δηλαδή. Για μένα έπρεπε να τον βγάλει στο ημίχρονο και πριν. Συγχωρεμένο ο Αλέφαντο τον είχε βγάλει από το από το 20 λεπτό. Μη σου πω το, το 15ο κιόλα. Έτσι. Παρόλο δηλαδή που ήρθα την Παρή, σαν Ζερμέν, μου κάνει εντύπωση που αποτακτική τίποτα. Μηδέν. Ξαναλέω, κανέ, ο Μαμαντού κανέ, κοινάει, κοιτάει μαμαντου κανε κοιταει παντα να κάνει τη σίγουρη πάσα και είναι τη σιγουριας παίχτη. Θετικό είναι. Μ' αρέσει πιο πολύ από τον ε, Κούντε. Επειδή εμπνέει αυτή τη σιγουριά. Τέλο πάντων. Στο 25 ο Ρονδρίγες, σχεδόν από τη μικρή περιοχή έκανε κεφαλιά ψαράκι, η μπάλα όμω δεν του έκανε το χατήρι. Ο Αντρούτσο έπαιρνε σέντρες από τον Γκάρι Ροδρίγε, αλλά δεν ήξερε τι να την κάνει την μπάλα, και α έκανε καλό πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Εγώ ακόμα θα πω ότι δεν κάνει τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Τον δυσκόλευε ο Πιτσυρικά ο Τσαούση, όπω λέγεται αυτό, του Πάοκ, και έπαιζε και με δύο ζώνε άμυνα ο Λουτσέσκου, πίεζε στα χαφ, κατέστρεφε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έκανε και από τα φτερά επελάσει ο Κούντε. Ανούσια κυκλοφορία ο Ολυμπιακό τη μπάλα, το πρώτο ημίχρονο. Ο Πάοκ πίεζε προ το τέλο του ημίχρονου ακόμη ψηλότερα. Ρίσκαρε, έτσι. Και γι' αυτό έγινε και η γκάφα από τον Τζαούσι. Ο Αντρούτσο το εκμεταλλεύτηκε. Έκανε καλή σιρτή σέντρα. Και ο Καρβάλιο πλάσαρε εξαιρετικά στην αριστερή γωνία του Πασχαλάκη για το 1-1. Το καλό με τον Καρβάλιο είναι ότι έχει τον γκολ. Δυνάμει δεν έχει προ το τέλο, δηλαδή ταύτισε. Στο 45 ο Σβάμπ είχε καλή ευκαιρία με κεφαλιά. Μετά με το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, του, μάλλον ή χρόνου, ο Μανομά πήρε τη θέση του μπακαλιάν του μικρού. δευτέρου μάλλον ημιχρόνου, ο Μανολά πήρε τη θέση του Μπαγκαλιάνη, του μικρού. Η επιστροφή λοιπόν του έμπειρου αμυντικού ύστερα από άλλον έναν τραυματισμό, για να σηκώνει χέρια πάλι. Εντάξει, υποδείξει. Και εμένα δεν θα μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, στο 57, αν ήμουν δηλαδή συμπαίχτη του, Εντάξει, είναι θέμα χαρακτήρα. Στο 57 ο Ρόνι Λόπε μπήκε στη θέση του Φαντιγκά, που είπαμε έπρεπε να βγει νωρίτερα. Στο καπάκι ο Πασχαλάκη έβγαλε knockout τον Παπασταθόπουλο, επικίνδυνη σύγκρουση. Πήγε να χτυπήσει την μπάλα για να τη ρίξει γροθιά και τη γροθιά την έφαγε ο Σοκράτη, να πούμε, στο κεφάλι. Ο οποίο πήγε μια κεφαλιά ο άνθρωπο. Ο Μανολά ούτε καν πήγε να δει πώ είναι ο φίλο του πάνω. Αν είχε χτυπήσει πάντω ο Μανολά, να είσαι σίγουρο ή σίγουρη, αν μ' ακού τώρα αυτή τη στιγμή, ότι ο Παπασταθόπουλο θα ήταν από πάνω από τον Μανολά. Εντάξει, ο καθένα με το χαρακτήρα του, έτσι. Ο Ρουμάνο, ο Μητρίτσα ήταν δαιμόνιο για τον Μπάοκ, έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Έχω ξαναπεί καλά λόγια. Παίζει και στην ομάδα τη πόλη μου, μία από τι δύο ομάδε, τη New York City. Έτσι. Τη θηγατρική τη Manchester City, γιατί υπάρχει και η Red Bull, η οποία είναι και αυτή. Ωραία ομαδίτσα, λοιπόν. Στο 65 έκανε, θυμάμαι, ωραία έτσι, προσπάθεια από τα αριστερά. Ο μικρός ο Τζολάκης απέκρουσε. Ο Ρουμάνος, ο Μητρίτσα, έτσι που ανέφερα πριν. Η μπάλα πήγε προς τη γραμμή του πλαγιού, θυμάμαι. Μετά στο 70 ο Τικίνιο, ο οποίος δεν είναι καν τη φανέλα, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του, βγαίνοντα αλλαγή. Ό,τι έκανα και εγώ που πρόσφερα μέσα στο παιχνίδι και εσύ που με ακού τώρα, αυτό έκανε και ο Τικίνιο. Δηλαδή τίποτα. Το ίδιο. Μια τρύπα στο νερό. Τέλο πάντων, στο 70 πήρε τη θέση του μεγάλο Ιουσέφ Ελαραμπή. Ελκαντουρί στο ίδιο λεπτό στους στου Οάρε. Εμβιλά του Κούντε. Και ο Ακπαμ, ο Άγγλο, στη θέση του Τσόλακ, του Κροάτη. 15 φάουλ έκανε ο γκασον πάνω στον Αραμπή με το που μπήκε μέσα. Τίποτα ο διαιτητή, λίγο έξω την περιοχή. Σου λέει άσε μη Τι να πω. Αγκονιά ο Άκπον μετά στο Μανολά επάνω και είχαμε τσαμπουκάδες ανάμεσα στους δύο. Και οι δύο είναι οξύθυμοι. Παπασταθόπουλος τους χώρισε μαζί με το διετητή. Μέχρι και στην άμυνα γυρνούσε ο Αραμπί. Μάρκα 35 ετών. Αυτά τα βλέπουν και άλλοι. Έτσι, παίχτες. Τα παραδείγματα. Είπαμε τον Αραμπί με χέρια πόδια υπογράφεις συμβόλαιο. Δεν φεύγει ο Αραμπί. Για μένα δεν πρέπει να φύγει. Το έχω όλα τρία προσωπικά. Τι να κάνω. Δεν έχω πρόσωπο τρία γενικά. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον καλύτερο ξένο επιθετικό στην ιστορία του Ολυμπιακού. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν έχω ξαναδεί. Εδώ έχει έρθει ντέταρη και τον έχω δει αγωνιζόμενο. Λαοθάλασσα να έχει γεμίσει από το Καραϊσκάκι μέχρι το σπίτι μου που είναι αρκετά μακριά από εκεί. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Κόσμος, λαός για τον τέταρη. Ο οποίο δεν ήταν και καθαρό έμω επιθετικό, έτσι δεν το συζητάμε. Α το συγκρίνουμε με άλλου. Δεν υπάρχει. Ποιο κοβάσεβιτ, ούτε ο Τζιοβάνι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο στυλ. Δεκάριζε ο Τζιοβάνι, έτσι λοιπόν. Να τα λέμε αυτά. Μετά στο 83, θυμάμαι, ο Ροντρίγκε βγήκε έξω μέσα ο Βαλμποενά. Ο οποίο προσπάθησε να τασει έτσι του του, δεν τα κατάφερε. Τι να κάνουμε όμω. Στο 86 ο Αντρούτσο συνδυάστηκε ωραία με τον Λόπε. Ο τελευταίο έντραρε λίγο πιο δυνατά από ό,τι έπρεπε για να τη σπρώξει με προβολή ο Αραμπί στα δίχτυα. Και έτσι δυστυχώ δεν την πρόλαβε ο Αραμπί. Πέρασε η μπάλα παράλληλα με την αιστεία του Πασχαλάκη. Στο 89 ο Ακπα έπεσε μόνο του σε αντεπίθεση του Πάοξ στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Εντάξει, καλά και ο Ζηλίκια. Πολύ κουρασμένο, ξαναλέω, Καρβάλιο στο τέλο. Δηλαδή η αντεπίθεση μπου... μπουσουλώντα πήγαινε με το ζόρι τι να πει. Ο Λόπε στα τελευταία λεπτά το αγώνα, όλο σούτερ από μακριά, ξανά και ξανά, προσπαθώντα έτσι προφανώ να πάρει δόξα σε περίπτωση που έβαζε γκολ. Ατομιστίε, αυτά τα κάναμε στην Αλάνα, πιτσιρίκια. Μετά μάθαμε και παίζαμε καλύτερα στα 5x5. Τα λέγαμε μουντιαλίτο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλε και όλου για την ακρόαση. Να είστε καλά. Και ραντεβού στον επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού την Τρίτη με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Φιέστα Ολυμπιακού, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Έκανε αυτό που πρέπει, μπορεί και καλύτερα όμω και να βελτιωθεί. Χαιρετώ.